Remember, ραδιόφωνο γεμάτο αναμνήσεις. Όλοι ακούσαμε την τραγική είδηση για το θάνατο ενός βρέφους 2 μηνών μετά από επίδεση από το σκύλο της οικογένειας στα αγγλικά νερά. Χτες διάβασα στο διαδίκτυο μια συνέντευξη της ενεργειακής εκπαιδεύτριας σκύλων Ρενάτας Γκρυπάρη με τίτλο «Και όμως δεν φταίει ο σκύλος», την οποία σας διαβάζω. Λέει η συνέντευξη, κυρία Γκρυπάρη: «Ακούστηκαν πάλι κορώνες, αντιφιλοζωικές, φωνές σκοταδισμού και σχόλια προηγουμένου για το περιστατικό. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε μάθει να αναλύουμε με εμφαλαιότητα τις παραμέσεις με αποτέλεσμα, αντί να υπάρχει μια επικοδημητική για την κοινωνία συζήτηση, να καταλήξει σε μια αστήρα αντιπαράθεση μεταξύ των φιλόζων και μη φιλόζων που δεν οδηγεί πουθενά και κατεβάζει τον πήκτη του πολιτισμού. Οι μένει κατηγορούν τους κηδεμόνες και δεν το σκύλο. Ποιος όμως θέλει τελικά? Το συγκεκριμένο περιστατικό δυστυχώς αποτελούσε ένα παρακριθέν έγκλημα». Φίλη της οικογένειας δήλωσε πως ο σκύλος εκδήλωνε ζήλια προς το βρέφος από τη στιγμή της γέννησής του, γι' αυτό το είχαν πάντα στο μπαλκόνι. Αυτή είναι η καταλυτική φράση που λύνει όλο το μυστήριο. Ιδού τα τρία λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία. Πρώτον, οι κηδεμόνες υποτίμησαν τη ζήλια του σκύλου. Τις περισσότερες φορές η γνωριμία ενός βρέφους με το σκύλο της οικογένειας είναι εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που χρειάζεται χρόνος και σωστή χειρισμή, ώστε ο σκύλος να δεχτεί το νέο μέλος. Η ζήλια που εκδηλώνει ένα σκύλος μπορεί να ξεκινά από τον ίδιο, μπορεί όμως και να δημιουργείται ασυνείδητα ίσως από τους κηδεμόνες και τους κηδισμούς τους. Η ζήλια διορθώνεται. Εάν όμως υποτιμηθεί και υπάρξει αδράνεια από τους κηδεμόνες, τότε μπορεί να οδηγήσει σε δραματικές καταστάσεις. Δεύτερον, από τη στιγμή που κινήθηκε το βρέφος, απομόνωσαν μόνιμα το σκύλο στο μπαλκόνι. Ουσιαστικά, με την κίνηση αυτή, οι κηδεμόνες επιδείνωσαν τη ζήλια του σκύλου, επιβεβαιώνοντας το φόβο του. Ότι δηλαδή τώρα που είναι το νέο μέλος, εκείνος θα παραπεταχτεί. Η απομόνωση αποτελεί μια τελείως λανθασμένη επιλογή που στρεσάρει το σκύλο και επιδεινώνει το ίδιο πρόβλημα συμπεριφοράς που παρουσιάζει. Τρίτον, όχι μόνο ήταν απομόνωση στο μπαλκόνι, αλλά χρησιμοποίησαν λοιπή μέτρα προστασίας. Από τη στιγμή που ο σκύλος είχε εκδηλώσει έντονη ζήλια και είχε στρεσαριστεί με την απομόνωση στο μπαλκόνι, μια απλή σίτα να χωρίζει το σκύλο από το βρέφος σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για την προστασία του μωρού. Από τη στιγμή μάλιστα που ο σκύλος μπορούσε να δει το βρέφος. Η οπτική επαφή ενός σκύλου με το ερέθισμα που προκαλεί υπερένταση σε εγκεκριμένη πτώση στο βρέφος, χωρίς να προκαλεί, χωρίς να μπορεί να το πλησιάσει, επιδεινώνει τη δυσφορία και κατασυνέβαια την εχθρότητά του προς αυτό. Και συνεχίζει η κυρία Γκρυπάρη. Τι θα έπρεπε να κάνουν οι κηδεμόνες? Καταρχάς, θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να ξεγειώσουν το σκύλο με το βρέφος πριν ακόμα μάλιστα αυτό έρθει στο σπίτι. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν τη ζήλια του σκύλου, θα έπρεπε να ασχοληθούν σοβαρά να τη διορθώσουν με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή. Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν αποτελέσματα, θα έπρεπε να σκεφτούν άλλη εναλλακτική και όχι την απομόνωση, όπως για παράδειγμα την οδεσίωτα από τον ανακηδεμόνα. Ποιο λοιπόν φταίει? Προσωπικά θεωρώ πως η συγκεκριμένη περίπτωση ο σκύλος δεν φταίει σε τίποτε. Οι κηδεμόνες σίγουρα έχουν ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης, αλλά ο μεγαλύτερος μέλεχος είναι η άγνοια ή η μάθεια, θύματα της οποίας έπεσαν οι κηδεμόνες με τον πιο τραγικό τρόπο. Φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Φτάνω πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω? Κι όταν φτάνω είναι αργά. Thank you.
ξενιτιά. Η ζωή χωρίς εσένα κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω κι όταν φτάνω είναι αργά.